Με μαζική εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία στο Λονδίνο, η Κυπριακή Παροικία της Βρετανίας εξέφρασε χθες βράδυ την αγανάκτηση και οργή της για την ενέργεια της Βρετανικής κυβέρνησης να υπογράψει τη Συμφωνία Στρατηγικού Συνεταιρισμού με την Τουρκία. Σε επιστολή που διαβίβασαν προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τους ζητούν να ξεκαθαρίσει τις θέσεις τους στο Κυπριακό. Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία και επίδοση επιστολή στον Βρετανό Πρωθυπουργό έγινε ευσές η αρχή μια σειρά πρωτοβουλειών της Παροικίας στο Λονδίνο ως αντίδραση στην υπογραφή της Στρατηγικής Συμφωνίας Βρετανίας-Τουρκίας. Δυναμικά το παρόν τους έδωσαν οι Κύπροι φοιτητές από πανεπιστήμια εντός και εκτός του Λονδίνου. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να δείξουμε την αγανάκτησή μας για την συμφωνία που έγραψαν πρόσφατα η Βρετανική κυβέρνηση με την κυβέρνηση της Τουρκίας. Ήρθαμε εδώ για να διαδηλώσουμε και να δείξουμε στην Βρετανική κυβέρνηση ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δεν θα περάσουν και συμφωνίες οι οποίες βοηθούν στην εγκατάσταση της παρανομίας στο νησί μας, μας δύσκολο αντίθετα τους και πάντα θα διαδηλώνουμε εναντίον αυτών. Την εκδήλωση διαμαρτυρίας οργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιστολή καλεί τον Βρετανό Πρωθυπουργό να προβεί σε σαφή δήλωση με την οποία θα επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Βρετανίας στις αρχές του διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά τον Κυπριακό. Θα επαναλαμβάνει ότι η Βρετανική κυβέρνηση θα εργαστεί για μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς τουρκικό κατοχικό στρατό και ότι η Βρετανία υποστηρεί την εφαρμογή της συμφωνίας στις 8 Ιουλίου. Ως Βρετανοί πολίτες παρατηρούμε με μεγάλη απογοήτευση ότι η Βρετανία ως εγγύητρια δύναμη της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας όχι μόνο δεν προωθεί αυτές τις σημαντικές θέσεις, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο να προωθήσει τουρκικές θέσεις πάνω στο Κυπριακό. For me as a European citizen it's a very strange declaration because a member state of European Union is dealing with special problems from Cyprus talking with a third country which is asking for membership now. They should respect more the sovereignty of the Republic of Cyprus. Οι πρωτοβουλίες της Εθνικής Ομοσπονδίας του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχιστούν με συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους της Βρετανίας.